Κίεβο έδωσε εντολή στι δυνάμει του να ετοιμάσουν χαρακόμματα και οχυρώσει στο κέντρο τη πόλη του Μπακμούτ, καθώ οι ρωσικέ δυνάμει εισχωρούν από τι νότιε, ανατολικέ και βόρειε συνοικίε. Η μόνη λειτουργική δίωδο για του Ουκρανού είναι ο δυτικό αυτοκινητόδρομο, ο οποίο είναι ακόμα ανοιχτό και από αυτόν λαμβάνουν εφόδια και ενισχύσει. Όπω ανακοίνωσε ο Αντρέι Μαρότσκο, αξιωματικό των δυνάμεων πολιτοφυλακή του Λουγκάνσκ, οι Ουκρανοί καταφεύγουν σε τακτικέ καμμένη γη καταστρέφοντα κτίρια που δεν έχουν χτυπηθεί και οδικέ διασταυρώσει όπω και σημαντικά πολιτιστικά αντικείμενα του Μπαχμούτ. Αυτό που κάνουν οι Ουκρανοί είναι να γεμίσουν με συντρίμια κάθε οδική σύνδεση στο Μπαχμούτ για να εμποδίσουν την κίνηση των ρωσικών δυνάμεων και να τα χρησιμοποιήσουν ω οχηρηματικέ θέσει όπω ακριβώ είχαν κάνει οι Σοβιετικοί το 1943, τότε τελικά η πολιορκία του Στάλιγκραντ κατέληξε στην καταστροφή της 6ης γερμανικής στρατιάς του Φρίντριχ Φων Πάουλους. Οι Ουκρανοί έφεραν πρόσφατα ως ενισχύσεις δύο ταξιαρχίες, με σκοπό να κτυπήσουν τους Ρώσους στα νότια του Μπακμούτ, ώστε να τους περικυκλώσουν, ακριβώς όπως είχε γίνει στο Στάλιγκραντ. Αυτό θέλουν να κάνουν και τώρα οι Ουκρανοί, οι οποίοι κάνουν αντεπίθεση και θέλουν να διακόψουν τις οδούς από τις οποίες ανεφοδιάζονται οι Ρώσοι.